Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχω ένα παράξενο βίντεο σήμερα. Περιττώ να σας πω ότι είχε περίπου μία ώρα που προσπαθεί ένα γέρικο σκυλί να μάθει νέα κόλπα, ενώ για τον εαυτό μου, ότι προσπαθώ να μάθω να χρησιμοποιώ ένα λογισμικό που με βοήθησε ο ζωγράφος να κατεβάσω από το διαδίκτυο και να το χρησιμοποιώ στα live streaming. Ένα λογισμικό δηλαδή το οποίο να με βοηθάει να βάζω την κάμερα την ώρα που μιλάω και να συνδέομαι είτε με κάποιες φωτογραφίες όπως έχω κάνει σε ένα-δυο βίντεο, είτε με ένα βίντεο. Πρώτη φορά το κάνω σήμερα να συνδέσω την κάμερα εδώ στο OBS Studio με ένα βίντεο. Λοιπόν, θα σας πω περί τίνος πρόκειται. Η ώρα τώρα που γυρίζω αυτό το βίντεο είναι αργά μισή, προς Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου. Αυτά τα δύο βίντεο που θα παρακολουθήσουμε μαζί, τα οποία είναι μισά βίντεο, γυρίστηκαν το Σάββατο, 22 Οκτωβρίου, όταν πηγαίναμε με το Λάκι, το βλέπετε εδώ στην οθόνη με τη γλώσσα έξω, από το χωριό μας, την Ρόκλινη στη Λάρνακα, για να παραλάβουμε τη φίλη μου, τη Μαρία και το γιο της τον Άδωνη, για να πάμε να κάνουμε τις δουλειές που είχαμε στη Λεμεσό. Και ξεκίνησα δύο φορές να γυρίσω αυτό το βίντεο, το οποίο για να πω και σωστά τον τίτλο, επειδή είναι δύσκολο θέμα, δυσκολεύομαι να θυμηθώ τον τίτλο. Για να πω και σωστά τον τίτλο, έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, αλλά να μην δικαιολογούμε τους θύτες μας. Αναλαμβάνω την ευθύνη μου, αλλά δεν δικαιολογώ το θύτη μου. Αφορμή γι' αυτό, ένα σχόλιο που λέει: θέλω, κυρία Θέκλα, πολύ να κάνετε ένα βίντεο προς το πώς να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας χωρίς να δικαιολογούμε το θήτη μας. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο. Ευχαριστώ. Και επειδή εγώ ίδια προσωπικά, προφανώς, δυσκολεύομαι ιδιαιτέρως να αναλάβω την ευθύνη μου χωρίς να δικαιολογώ το θήτη μου, δυσκολεύτηκα να το κάνω αυτό το βίντεο. Ξεκίνησα να το γυρνώ δύο φορές. Και μετά χάθηκα την ώρα που πήγαινα στη Μαρία και λέω θα το κάνω κάποια άλλη στιγμή. Αλλά μετά λέω όχι. Θα συμπεριλάβω και αυτά τις δύο πρώτες απόπειρες και μετά θα συνεχίσουμε με τα σχόλια εδώ ήρεμα στο στούντιό μας, στο σπίτι. Λοιπόν, πάμε τώρα για να αρχίσουμε να ακούμε μαζί το πρώτο κομμάτι του βίντεο που γυρίστηκε χθες. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα οδηγητικό θεωρητικό vlog. Αυτό το ερώτημα ήταν κάτω από ένα βίντεο πρόσφατα, όμως είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει πολύ καιρό που θα ήθελα να το συζητήσω. Πώς αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεων μας και των δικών μας λαθών στη ζωή χωρίς να δικαιολογούμε τους θύτες μας. Έχει γίνει πολλές φορές συζήτηση σε αυτό το κανάλι για αυτό το ζήτημα. Θυμάμαι καμιά δεκαριά μήνες είχε γίνει έτσι και μια έντονη συζήτηση για το θέμα το να συγχωρούμε τους γονείς μας ή να λέμε ότι ήταν άλλη γενιά, ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν κλπ. Θέλω, ξεκινώντας αυτό το θέμα, να πω μερικά πράγματα για το κανάλι μας. Το κανάλι μας είναι ένα κανάλι ψυχοεκπαιδευτικό. Ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι σημαίνει ένα κανάλι στο οποίο ανεβαίνουν βίντεο, τα οποία έχουν θέματα τα οποία πηγάζουν από την ψυχολογία και κυρίως την ψυχολογία των ανθρωπίνων σχέσεων. Είναι ένα κανάλι το οποίο έχω ιδρύσει εγώ προσωπικά, η ψυχολόγος Θεκλά Πετρίδου, και είναι ένα κανάλι το οποίο ξεκίνησε σιγά σιγά μέσα από διάφορες εκπομπές στις οποίες συμμετείχω ως ψυχολόγος στην τηλεόραση από το 1998 μέχρι σήμερα. Φυσικά νομίζω ότι πιο παλιά εκπομπή μπορεί να έχει στο κανάλι από το 2008 ή το 2009, γιατί παλιότερα δεν υπήρχαν τρόποι να τόσο εύκολα να βιντεοσκοπούμε τις εκπομπές και δεν υπήρχε καν και το YouTube το 1998 όταν άρχισαν να εμφανίζονται στην τηλεόραση. Και σιγά σιγά αυτό το κανάλι έγινε το κύριο κανάλι έκφρασης των ψυχοθεραπευτικών μου ανησυχιών, έκφρασης των νέων γνώσεων γύρω από την επιστήμη της ψυχολογίας
που αποκτώ καθώς γυράσκω αίδη δασκόμενη και επίσης ένας χώρος στον οποίο ευελπιστώ πως θα μπορέσουν να βρουν καταφύγιο άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν τη ζωή τους νιώθοντας ότι φταίνε για πράγματα για τα οποία δεν φταίνε. Τον τελευταίο χρόνο ασχολούμαστε πολύ στο κανάλι μας με το θέμα του ναρκισισμού και το θέμα της συνεξάρτησης. Σαν να λέω έτσι εντελώς περιληπτικό ότι ναρκισισμός ή ναρκισιστικός στυλ προσωπικότητας είναι μια περιγραφή των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι αντιδρώντας στα τραύματα που έχουν βιώσει μεγαλώνοντας, στα ψυχικά τραύματα που έχουν βιώσει μεγαλώνοντας, αντιγράφουν τους κακοποιητές τους και γίνονται και ακόμη χειρότεροι από αυτούς. Ναρκισιστικά δρούν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία ενσυναίσθηση, δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει πώς νιώθουν οι άλλοι και ειδικά πώς νιώθουν οι άλλοι ως συνέπεια των αρνητικών τους πράξεων. Νάρκισσος μπορεί να είναι ένας νταΐς, μπορεί να είναι ένας ο οποίος ασκεί εκφοβισμό. Ο ναρκισισμός δηλαδή είναι μια αντίδραση σε πρώιμα τραύματα της παιδικής ηλικίας, πρώιμα ψυχικά τραύματα, εντελώς εγωκεντρική, ανήθικη και τεμπέλικη. Ενώ από την άλλη πλευρά η συνεξάρτηση είναι επίσης μια αντίδραση σε πρώιμα τραύματα της παιδικής ηλικίας, η οποία όμως διαφέρει από τον ναρκισισμό στο εξής στοιχείο. Ο συνεξαρτώμενος άνθρωπος κυρίως με τη συμπεριφορά του, με τον τρόπο που λειτουργεί, με τον τρόπο που συνεξαρτάται από τους άλλους, βλάπτει τον εαυτό του πρώτα και τους άλλους προσπαθεί να μην τους βλάψει, έστω και αν πολλές φορές άθελά του τους βλάπτει. Θέλω να πω λίγα πράγματα για τη δική μου προσωπική ιστορία, γιατί... Και το σταμάτησα εκεί το πρώτο βίντεο, σταμάτησα το βίντεο εκείνη τη στιγμή και λέω πάμε για ένα ακόμα take. Πάμε δηλαδή να το ξαναγυρίσουμε από την αρχή. Πάμε να δούμε τι γύρισα λίγο. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα οδηγητικό, θεωρητικό vlog με το ερώτημα. Πώς μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη μας χωρίς να δικαιολογήσουμε τους θύτες μας? Εξαιρετικά κέριο ερώτημα. Εδώ είμαστε ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευσης. Ένα κανάλι το οποίο έχει στόχο και σκοπό να είναι καταφύγιο για ανθρώπους ψυχικά καταπονεμένους, ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει μεγάλο μέρος της ζωής τους νιώθοντας πως δεν είναι άξιοι να αγαπηθούν, πως δεν είναι καλοί άνθρωποι και πως οι οποιασδήποτε αρνητικές συνθήκες συμβαίνουν στη ζωή τους, τρόπον δεινά τους αξίζουν επειδή φταίνε αυτοί για όλα. Τα μαύρα πρόβατα οικογενειών, τα μαύρα πρόβατα ομάδων όπως μια σχολική τάξη, τα θύματα κάθε μορφής bullying στις ανθρώπινες σχέσεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ στο κανάλι είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να καταλάβουν γιατί νιώθω κατάθλιψη, γιατί νιώθω στενοχώρια, γιατί δυσκολεύομαι στις προσωπικές μου σχέσεις, γιατί δεν μπορώ να έχω μια υγιή φιλία, γιατί δεν μπορώ να έχω μια υγιή ερωτική σχέση, γιατί πώς μπορώ να διαχειριστώ τις δύσκολες συνθήκες του εργασιακού μου περιβάλλον, στο οικογενειακό περιβάλλον και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό το λόγο κρατάμε το κανάλι μας καθαρό και ασφαλές από οποιαδήποτε μορφή τοξικότητας. Δυστυχώς, είναι κοινός τόπος ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μεγαλώσει με ένα ψυχικά κακοποιητικό και ψυχικά τραυματικό τρόπο. Είτε επειδή αυτή είναι η νοοτροπία της κοινωνίας μας, αυτό έχει να κάνει και με το έθνος μας και με την ιστορία του έθνους μας, με τη θρησκεία, με διάφορα άλλα ιστορικά και κοινωνιολογικά φαινόμενα τα οποία έχουν επηρεάσει τον τρόπο που οι Έλληνες γονείς διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους και σίγουρα με την αρρωστημένη συνθήκη της εξαιρετικά
παρεμβατικής ελληνικής οικογενείας. Πέραν όμως από τα ψυχικά τραύματα τα οποία υφίστανται τα περισσότερα παιδιά μεγαλώνοντας σε αυτές τις ωραίες ελληνικές οικογένειες, υπάρχουν και πολλά άλλα ψυχικά τραύματα τα οποία δέχονται από το περιβάλλον, bullying από το σχολείο, άνθρωποι πέφτουν θύματα βίας οποιασδήποτε μορφής και γενικά περισσότεροι από εμάς που είμαστε εδώ πέρα προσπαθούμε να βρούμε μια ανακούφιση στον πόνο μας, το ψυχικό μας πόνο, τον εσωτερικό, να βρούμε τρόπους με τους οποίους να μπορέσουμε να γίνουμε φυσιολογικοί άνθρωποι και να ξεπεράσουμε τις τραγικές συνέπειες των ψυχικών τραυμάτων. Σίγουρα δεν είναι μόνο το κανάλι, δεν είναι το κανάλι από μόνο του που θα μας βοηθήσει, όμως το κανάλι ευελπιστώ και ελπίζω και επιθυμώ να παίξει ένα κέριο ρόλο στο να βοηθήσει τους ανθρώπους που το παρακολουθούν και ψυχοεκπαιδεύονται να κατανοήσουν τι τους συμβαίνει, να καταλάβουν πάνω κάτω τι γίνεται μαζί τους και να αναζητήσουν ψυχοθεραπεία και επίσης διαμέσου των ιστοριών που διαβάζουμε στο κανάλι και των θεραπευτικών υποθέσεων που γίνονται από μένα καθώς σχολιάζω τις ιστορίες που μου στέλνουν οι άνθρωποι, να πάρουν μια κινητοποίηση και για να ψυχοθεραπευτούν αλλά και για να δουλέψουν πιο εντατικά και πιο δημιουργικά στην προσωπική τους ανάπτυξη. Ξαναλέω, το κανάλι από μόνο του δεν μπορεί να θεραπεύσει ένα τραύμα. Ψυχοεκπαίδευση δίνει το κανάλι και η ψυχοθεραπεία είναι ακριβώς το εργαλείο εκείνο το οποίο είναι πιο χρήσιμο για τον καθένα ξεχωριστά και οπωσδήποτε ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και προσωπική προσπάθεια. Προσωπικός πνευματικός αγώνας για να μπορέσουμε να εξελιχθούμε, για να μπορέσουμε να υπερβούμε τις δυσκολίες μας και για να μπορέσουμε να εξηγιάνουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους. Όταν ένας άνθρωπος είναι θύμα οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης, αναπόφευκτα έχει σοβαρές ψυχικές συνέπειες. Νιώθει άσχημα για τον εαυτό του, χαλάει αυτοεικόνα του, πέφτει η αυτοεκτίμησή του και μπορεί να παρουσιάσει σοβαρά ψυχικά, ψυχοσωματικά αλλά και σωματικά θέματα υγείας. Είναι κέριο σημείο στη θεραπεία ενός ανθρώπου, στη ψυχοθεραπεία ενός ανθρώπου, να αναγνωρίσει το τραύμα, να συνειδητοποιήσει δηλαδή ότι αυτό που συνέβη και εκείνη τη μέρα, εκείνη την περίοδο ήταν τραυματικό. Ο τρόπος με τον οποίο μου συμπεριφέρθηκε ο γονιός μου, ο δάσκαλός μου, ο σύντροφός μου, οποιοδήποτε μπήκε στο ρόλο του κακοποιητή, ήταν λανθασμένος τρόπος, ήταν βίος, ήταν κακοποιητικός και δεν έπρεπε να λειτουργήσει έτσι. Συνειδητοποίηση του τραύματος είναι σημείο κλειδί. Η συνειδητοποίηση του τραύματος είναι σημείο κλειδί στην αποθεραπεία ενός ανθρώπου ο οποίος ταλαιπωρείται από σοβαρά ψυχικά και συναισθηματικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το τραύμα. Έχουμε κάνει πρόσφατα ένα βίντεο στο οποίο μιλήσαμε για τη διαταραχή μετατραυματικού στρες και τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Εννοείται ότι το τραύμα, έτσι όπως το περιγράφω εδώ πέρα, και οι μακροχρόνιες συνέπειες του τραύματος έχουν να κάνουν περισσότερο με τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Όσοι δεν έχετε δει το βίντεο, δείτε το. Σας θυμίζω πως κάνετε search στο YouTube γράφοντας σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και το όνομα μου δίπλα και σας βγάζει το βίντεο. Λοιπόν, δείτε το βίντεο για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, που είναι μια συνθήκη στην οποία δυστυχώς πολλοί από εμάς έχουμε αναγνωρίσει τον εαυτό μας μέσα από το βίντεο εκείνο. Ότι ναι, όντως αυτό μου συμβαίνει. Υποφέρω από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να χαλάσει η διάθεσή μου, ανά πάσα στιγμή μπορεί να πέσει η ψυχολογία μου, ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνω ξανά χωρίς να συνειδητοποιήσω πώς και γιατί εκείνο το μικρό φοβισμένο τραυματισμένο παιδί και θα χάσω την συναισθηματική μου ισορροπία και την ευεξία μου. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε
τις συνέπειες του τραύματος, εκ των οποίων η πιο σοβαρή από όλες είναι η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να εντοπίσουμε το τραύμα και να αναγνωρίσουμε το τραύμα. Να αναγνωρίσουμε ότι αυτό που συνέβηκε ήταν τραυματικό. Δεν ήταν αστείο, δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν μια κουβέντα της στιγμής, ήταν όντως τραυματικό. Πέρα από την αναγνώριση της τραυματικότητας του γεγονότος, του αρχικού γεγονότος, των αρχικών γεγονότων που έχουν προκαλέσει όλη αυτή την ιστορία, χρειάζεται να εντοπίσουμε και ποιοι είναι οι θύτες. Ποιος φταίει, ποιος έφταιγε σε εκείνη την περίπτωση. Θα σας πω για ένα δικό μου πρώιμο, πολύ πρώιμο παιδικό τραύμα, το οποίο μάλιστα μέχρι σε κάποια φάση ο πατέρας μου το διηγούνταν ως μια γονεϊκή επιτυχία. Τελευταία φορά που το διηγήθηκε ήταν το 1998, όταν έκανα μια ομιλία στο σύνδεσμο γονέων της ενορίας του, όπου είχε σηκωθεί πάνω και είχε πει, ξέρετε, όταν ήταν η Θέκλα 14 μηνών, είχαμε πάει διακοπές στο χωριό της γυναίκας μου για 10 μέρες, δεν υπήρχε έξτρα κρεβάτι για να κοιμάται το παιδί, έτσι το βάλαμε να κοιμάται ανάμεσά μας, και όταν επιστρέψαμε πίσω στην πόλη της Πάφου, το παιδί ήθελε να κοιμάται ανάμεσά μας, και έτσι εγώ αποφάσισα, φαντάζομαι εμπνευσμένος από τον εγκληματικό παιδίατρο Dr. Spock, ο οποίος εκείνη την περίοδο, τη δεκαετία του 70, κατέστρεφε γενναίες και γενναίες παιδιών, λέγοντας τους γονείς τους να εγκληματίσουν με το να τα στερήσουν από την αγάπη, τη στοργή και τη συνδεσιμότητα που είχαν ανάγκη τα παιδιά. Λέει, εγώ εκείνο το βράδυ, το πρώτο βράδυ που επιστρέψαμε, την έβαλα στο κρεβάτι της, στο κρεβατάκι της, στο ξύλινο. Αυτή έκλαιγε και δεν την άφησα με τίποτα να κοιμηθεί στο κρεβάτι μας. Και μέχρι την άλλη μέρα το πρωί είχε πάθει αμυγδαλίτιδα, λέει, είχε πυρετούς, αλλά μετά όταν της λέγαμε έρχεσαι στο κρεβάτι μας, αυτή δεν ερχόταν με τίποτα. Και σηκώθηκα πάνω τότε και του είπα, κοίταξε παπά, δεν θέλω με τίποτα να αναφέρεις αυτή την ιστορία που αποτελεί μια ιστορία κακοποίησης παιδιού ως ένα παράδειγμα επιτυχημένης διαπαιδαγώγησης. Και επειδή αυτή την ιστορία την έχουν διηγηθεί αρκετές φορές θριαμβευτικά οι υπέροχοι γονείς μου, η μάνα μου σε κάποια φάση λέει ότι με λυπήθηκε που έκλαιγα και του είπε, έλα να τη φέρουμε στο κρεβάτι μας. Θύμωσε πολύ μαζί της, της είπε, όχι, δεν θα έρθει, θα μείνει εκεί να μάθει να μένει μόνη της. Τότε εκείνη τη μέρα φιλοξενούσαν και τη μητέρα του πατέρα μου στο σπίτι του, στη γιαγιά μου τη Θέκλα. Η γιαγιά μου Θέκλα σε κάποια φάση, κατά ώρα 3 το πρωί, χτύπησε την πόρτα και του είπε: Παναγία μου, κλαίει το μωρό. Τη θύμωσε ο πατέρα μου, τη είπε: Εγώ είμαι εκπαιδευτικό, εγώ είμαι ο πατέρα, ξέρω καλύτερα, πήγαινε στο δωμάτιό σου. Η μάνα μου λέει ότι κατά τι 4 το πρωί είχα κρεμαστεί στα κάγκελα του κρεβατιού εκείνου του παιδικού και φώναζα: Θα πέσει τάτο το μωγιό σου μάμα. Μιλούσα νωρίς, όπως και η κόρη μου, γι' αυτό και δεν μιλούσα καθαρά. Λέει, θα πέσει κάτω το μωρό σου μαμά. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα παιδί 14 μηνών, ένα βρέφος, να απειλεί πως θα αυτοκτονήσει. Η μάνα μου λέει, εγώ δεν μπορούσα να κάνω κάτι γιατί ο πατέρας σου θα θύμωνε. Δεν με πήρε ποτέ αγκαλιά. Και όπως θριαμβευτικά λέει και ο μαμάς μου, την επόμενη μέρα εγώ είχα πυρετό, παθαμυγδαλίτιδα, και είναι εντελώς ενδιαφέρον ότι η μόνη επέμβαση που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου είναι η αφαίρεση αμυγδαλών στα 17 μου χρόνια, γιατί όλη μου τη ζωή μέχρι τα 18 μου χρόνια, στα 17 μου χρόνια, 2-3 φορές το χρόνο πάθαινα πιώδη αμυγδαλίτιδα, η οποία μου προκαλούσε πολύ σοβαρούς πυρετούς και ήταν επικίνδυνη. Μπορεί να μην έχει σχέση κιόλας αυτό, μπορεί να έτυχε να έπαθα αμυγδαλίτιδα εκείνο το βράδυ. Δηλαδή εννοώ να μην ξαναπάθαινα αμυγδαλίτιδες μετά επειδή είχα πάθει εκείνο το βράδυ, δεν ξέρω. Λοιπόν, όταν ήμουνα τότε σε ηλικία 23 χρονών και ο πατέρας μου διηγήθηκε μπροστά μου αυτή την ιστορία, έγινα, θύμωσα, γιατί συνειδητοποίησα ότι διηγούνταν μία ιστορία παιδικής κακοποίησης. Στην ουσία μιλούσε για το πώς με κακοποίησε εκείνο το βράδυ. Άρα έπρεπε να αναγνωρίσω ότι μιλούσαμε για παιδική κακοποίηση. Επίσης έπρεπε να αναγνωρίσω ότι ο κακοποιητής ήταν ο πατέρας μου και οι απαθείς παρατηρητές, οι bystanders, ήταν η μάνα μου και η γιαγιά μου. Όλοι έφταιγαν. Και αυτός που έδινε αυτές τις εντολές, αλλά και αυτές που τον άκουγαν. Δεν χρειάζεται να σας περιγράψω πόσο φόβος της εγκατάλειψης εξακολουθεί να είναι ένα από τα
κεντρικά μου ψυχολογικά προβλήματα, δεν χρειάζεται να σας το πω, ότι αυτό έπαιξε σοβαρότατο ρόλο στο ότι έχω εξελιχθεί σε μια ωραιότητη συνεξαρτώμενη προσωπικότητα που έχω πει πολλές φορές ότι συνεξάρτηση ήταν κεντρικό χαρακτηριστικό των σχέσεων μου μέχρι τώρα τουλάχιστον. Άρα σε αυτή την περίπτωση αναγνωρίζουμε το τραύμα, ποιο είναι, και αναγνωρίζουμε και ποιος είναι ο φταίχτης, ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει επιτελέσει το τραύμα. Στην πορεία όμως, λόγω του τραύματος αυτού και λόγω άλλων συναφών τραυμάτων, εγώ μεγάλωσα και εξελίχθηκα στο να είμαι ένας συνεξαρτώμενος άνθρωπος, ο οποίος αυτός συνεξαρτώμενος άνθρωπος έβλαπτε ιδιαίτερο στον εαυτό του με τις πράξεις του και τις συμπεριφορές του. Δεν χρειάζεται να σας πω και πολλά, δείτε όλα τα βίντεο που έχουμε με ιστορίες συνεξάρτησης και θα καταλάβετε με ποιο τρόπο βλάπτουμε εαυτούς και αλλήλους όντες και ούσες συνεξαρτώμενοι. Λοιπόν, και κυρίως έχω βλάψει τον εαυτό μου και κυρίως τα παιδιά μου. Ότι όταν μια γυναίκα είναι συνεξαρτώμενη και μεγαλώνει παιδιά, σίγουρα παραμελεί τα παιδιά της με τον ίδιο τρόπο που παραμελεί και τον εαυτό της. Άρα έρχομαι εγώ τώρα, σε ηλικία 47 ετών, εντάξει, και κάνω θεραπεία. Κάνω ψυχοθεραπεία μπροστά σας αυτή τη στιγμή, αυτοψυχοθεραπεία, στη θεραπεία μου. Συζητούμε για τις συμπεριφορές μου σε επίπεδο συνεξάρτησης, για το πώς έχω λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο που να έχω βλάψει και τον εαυτό μου, αλλά σας ξαναλέω κατ' επέκταση και τα παιδιά μου. Πώς αναλαμβάνω την ευθύνη μου χωρίς να δικαιολογώ τους θύτες μου? Πώς παίρνω το κομμάτι της δικής μου προσωπικής ευθύνης, που το κομμάτι της δικής μου προσωπικής ευθύνης είναι όλες οι ηλίθιες επιλογές που έκανα, ξέρω εγώ, από τα 26 μου και μετά, που προσπαθούσα να είμαι καλά και δεν ήξερα τους τρόπους για να είμαι καλά, έτσι μέσω της συνεξαρτήσεως προσπαθούσα να είμαι καλά και όπως είναι φυσιολογικό παραμιλούσα συναισθηματικά και τα παιδιά μου, αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη. Αλλά δεν θεωρώ ότι φταίω εγώ αποκλειστικά γι' αυτό και δεν θα συγχωρήσω τον πατέρα μου και τη μάνα μου, οι οποίοι, ένα παράδειγμα ήταν αυτό στην ηλικία των 14 μηνών, οι οποίοι επανειλημμένως έχουν αποδείξει ότι είναι πολύ σκληροί απέναντί μου και ότι δεν δείχνουν την ανθρωπιά και την τρυφερότητα που θα ανέμενε κανείς από γονεϊκούς γονείς. Αυτό που έχουμε πολλές φορές, η μάνα σου δεν είναι μητρική και ο πατέρας σου δεν είναι πατρικός. Δεν θα πω μάνα μου ο καημένος ο πατέρας μου, μάνα μου αυτά ήξερε αυτά έκανε. Όχι, δεν είναι αυτά ήξερε αυτά έκανε. Η γυναίκα του του έλεγε άσε με να πάρω το παιδί που κλαίει, η γιαγιά του έλεγε άσε με να πάρω το παιδί που κλαίει και αυτό συνέχιζε. Έχω χάσει το δρόμο τώρα, καταλάβατε, πω κάπου. Θα το συνεχίσουμε μετά. Λοιπόν, όπως είδατε στο δεύτερο βίντεο, δεν άντεξα να το παρακολουθώ μαζί σας και σας άφησα να το παρακολουθήσετε μόνοι σας. Απολογούμε αυτό το βίντεο, είναι λίγο τουρλου τουρλου, λίγο απ' όλα. Έχουμε εδώ και το τουρλου τουρλου σκυλάκι. Ναι. Σε εκείνο το σημείο είχα χαθεί και είχα κλείσει το βίντεο και είπα θα το συνεχίσω μετά. Το συνεχίζω μετά, δύο μέρες μετά σήμερα, δεν ξέρω πότε θα ανέβει το βίντεο αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται με εμάς τους συνεξαρτώμενους και με τη συγχώρεση των θητών μας? Βασικό στοιχείο της συνεξάρτησης ως ασθένειας, ψυχικής ασθένειας, ας μου επιτραπεί όπως ασθένεια. Ενώ συνήθως χρησιμοποιούμε τον όρο διατεραχή. Βασικό χαρακτηριστικό της συνεξάρτησης είναι ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ποιοι είναι οι θύτες μας και ότι εμείς είμαστε θύματα.
και προσπαθούμε να βρούμε ταυτότητα μέσα από τη σύνδεση μας με τον εκάστοτε θήτη μας. Αυτό μεταφράζεται στη σχέση με τους γονεϊκούς θήτες, γιατί συνήθως οι πρώτοι θήτες είναι οι γονεϊκοί θήτες, οι φροντιστές στην πρώτη παιδική ηλικία, είναι ότι οι άνθρωποι που λειτουργούν ως συνεξαρτώμενοι δεν έχουν την ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα να κατανοήσουν ότι οι γονείς τους δεν είναι τέλειοι, δεν είναι άγιοι, δεν είναι άξιοι σεβασμού μόνο και μόνο επειδή φέρουν τον τίτλο του γονιού. Αδερφές και αδερφοί συνεξαρτώμενοι, μπορεί να σπαταλήσουμε μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής μας, όπως και όλοι μας στην παιδική ηλικία, προσπαθώντας να ικανοποιήσουμε ανθρώπους που δεν ικανοποιούνται με τίποτα, προσπαθώντας να αποδείξουμε σε ανθρώπους που δεν θέλουν με τίποτα να το καταλάβουν ότι είμαστε κι εμείς αξιαγάπητοι, ότι είμαστε κι εμείς ξεχωριστοί άνθρωποι από αυτούς και ότι δικαιούμαστε να έχουμε τη δική μας ύπαρξη και να επιλέγουμε εμείς πώς θα τη ζήσουμε. Νιώθουμε ενοχές να τα βάλουμε με τους καημένους τους γονείς μας. Κάτω από βίντεο εδώ στο κανάλι που μιλάμε για το πώς διαχειριζόμαστε έναν άρκισο γονέα, ο οποίος είναι σε βαθιά γεράματα και είναι και πολύ δύσκολος. Και ένα βίντεο που ήταν πριν μερικές εβδομάδες και είπα εγώ γιατί όχι στο γεροκομείο. Ήρθαν από κάτω διάφορα καλά παιδιά, καλά κορίτσια να γράψουν και καλά γόρια δεν θυμάμαι. Καλά είναι το εισαγωγικό να γράψουν, μα πει μετάτε τους γονείς σας στο γεροκομείο, έκαναν τόσα για σας κλπ. Αναλαμβάνω τις ευθύνες μου, σημαίνει ότι συνειδητοποιώ ότι από τον καιρό που ενηλικιώθηκα ψυχοσυναισθηματικά, τα 26 περίπου χρόνια για τα κορίτσια και από τα 28 για τα αγόρια, είχα την κρίση και μπορούσα να αντιληφθώ τις συνθήκες στη ζωή μου και θα μπορούσα να βρω ένα δημιουργικό και θετικό τρόπο να είμαι καλύτερα από το να συνεχίσω να είμαι θύμα και άλλων ανθρώπων εφόσον υπήρξα θύμα των αρχικών θητών. Ίσως παλιότερα να μην υπήρχε αυτή η γνώση, αλλά σήμερα υπάρχει και μια πηγή γνώσης για αυτό το θέμα, γνώσεως για αυτό το θέμα είναι και το κανάλι μας, όπως και τα πολλά ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία που συστήνουμε εδώ πέρα για να διαβάζουμε, όπως και αυτά που διαβάζουμε στην κοινότητα, στη συμμετοχή. Λοιπόν, αναλαμβάνω την ευθύνη μου, σημαίνει ότι αναγνωρίζω, αφού έχουμε πάρει το δικό μου παράδειγμα, ότι αναγνωρίζω ότι θα μπορούσα να διαχειριστώ καλύτερα τα ζητήματά μου, να μην γίνομαι αυτοκαταστροφική μετά που διαρρήχθηκε ο δεσμός ο στενός που είχαμε τους γονείς μου και να μην έκανα πράξεις οι οποίες έβλαψαν και εμένα και τα παιδιά μου στη συνέχεια. Όταν αναλαμβάνω την ευθύνη μου, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δικαιολόγω τον θήτη μου. Γιατί ο θήτης είναι θήτης. Και ο θήτης έχει λειτουργήσει έτσι για συγκεκριμένο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ίσως από τον καιρό που το θυμούμαστε αν είναι ο γονιός μας, επειδή αυτός είναι ο τύπος του. Όχι επειδή έχει κάνει ένα λαθάκι και το ξεπέρασε και συγκλονίστηκε του για το λάθος αυτό και ζήτησε ειλικρινά συγγνώμη και άλλαξε. Όχι. Ήμουνα προχθές μπροστά σε μια σκηνή όπου ένα έφηβο παιδί είπε στη μάνα του «Δεν μ' αρέσει όταν είσαι κουρασμένη που βγάζεις τα νεύρα μας, τα νεύρα σου πάνω μας». Και η μητέρα του είπε «Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Κάποιες φορές που είμαι θυμωμένη, βγάζω τα νεύρα μου πάνω σας και ζητάω συγγνώμη». Ο δικός σας ο θήτης θα το έλεγε ποτέ αυτό το πράγμα? Θα λάμβανε ποτέ υπόψη του το δίκιο παράπονο ενός 12χρονου, 15χρονου παιδιού? Θα είχε την ενσυναίσθηση να μπει στη θέση του παιδιού και να αναγνωρίσει την ευθύνη του και το λάθος του? Ή θα έλεγε στο παιδί, τι είναι αυτά που λες, δεν τρέπεσαι, εγώ θυσιάζομαι για σας, εγώ είμαι καλός γονιός και εσύ έχεις και παράπονο. Προσέξτε πάρα πολύ, γιατί συγχώρεση δίνουμε σε ανθρώπους και σκύλους. Ξέρω, είναι 2 το πρωί τώρα γι' αυτό.
σε ανθρώπους και σκύλους οι οποίοι έχουν αντιληφθεί τα λάθη τους, οι οποίοι είναι άνθρωποι που δεν έχουν μια παγιωμένη κακοποιητική προσωπικότητα, μια παγιωμένη κακοποιητική συνθήκη στην προσωπικότητά τους και λειτουργούν ως αλληνάρκηση, αλλά σε ανθρώπους οι οποίοι έκαναν κάποια λάθη, συνειδητοποίησαν τα λάθη τους και έχουν όλη την καλή διάθεση να ταπεινωθούν, να καταλάβουν τι λάθος έκαναν, να συμπονέσουν τα θύματα τους και να κάνουν ουσιαστική αλλαγή. Οι περισσότεροι θύτες τι κάνουν, μπορεί να πούν ένα επιφανειακό επιδερμικό συγγνώμη, μπορεί να κάνουν επίκληση στο συναίσθημα και να πούν «Μα ξέρεις πόσο κουρασμένος γονιός ήμουνα, μα ξέρεις πόσα σοβαρά οικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζαμε εκείνη την περίοδο, μα ξέρεις ότι οι γονείς μας εμάς μας έκανα χειρότερα». Όχι. Και ακόμη κι αν ένας θήτης δείξει ότι καταλαβαίνει, πρέπει να το δούμε σε βάθος χρόνου, εάν όντως υπάρχει ουσιαστική αλλαγή στη συμπεριφορά. Ξέρω ότι μένω στη μυλάκη μου. Ουσιαστική αλλαγή στη συμπεριφορά, η οποία να συμβαδίζει και με αλλαγή των πιστεύω, των αρχών και των αξιών. Λοιπόν, δεν γίνεται να καθόμαστε σαν τα χαϊδάνια, να δίνουμε άφεση αμαρτιών σε ανθρώπους οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν τον πόνο που μας έχουν προκαλέσει, δεν συναισθάνονται τη ζημιά που έχουμε πάθει όταν ήμασταν ανίσχυροι στα χέρια τους, είτε σαν μικρά παιδιά που μας κακοποίησαν ως γονείς με ναρκισιστικό προφίλ, είτε ως συνεξαρτώμενοι άνθρωποι που δοθήκαμε 1000% σε μια σχέση και εκμεταλλεύτηκαν αυτό το δόσιμό μας και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Η συγχώρεση. Η συγχώρεση. Να τον πάλι. Η συγχώρεση ως εξάσκηση μιας αρετής του στυλ πρέπει να συγχωρέσεις τον άλλο για να ηρεμήσεις. Μπορεί να σου προκαλέσει επαναθυμητοποίηση και επανατραυματισμό. Δεν δικαιολογούμε τους θύτες μας. Δεν λέμε καλά έκανα. Μπράβο, πολύ καλά έκανα. Τόσα ήξερα, τόσα έκανα. Μάνα μου τους κακομοίριδες. Όχι, δεν είναι κακομοίριδες. Θα μπορούσαν να ξέρουν περισσότερα και δεν μπήκαν στον κόπο να μάθουν. Όταν εκ των υστέρων τους εξηγήθηκαν κάποια πράγματα, δεν θέλησαν να τα ακούσουν. Μπορεί από μέσα μου να συγχωρέσω κάποιον και να πω, ρε παιδί μου, συγχωρεμένα να είναι τα λάθη που έχει κάνει ο άνθρωπος αυτός, όμως δεν το δικαιολογώ. Και εφόσον δεν βλέπω ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, προστατεύω τον εαυτό μου από αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί όταν δικαιολογούμε τους θύτες μας, τότε είναι που τους δίνουμε το ok, μεταφορικά και χωρίς να το θέλουμε, για να συνεχίσουν να μας κακοποιούν περαιτέρω. Έχει πάει 2 και 10 το πρωί, το σκυλί έχει πάθει ένα σχετικό... Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Πρέπει να το κλείσω αυτό το βίντεο. Έχει και τα δίκια του, γιατί είχε 3 ώρες εγώ προσπαθούσα να κάνω μοντέρνο βίντεο. Λέμε τώρα. Το τελείωσα το βίντεο. Ένιωθα πάλι πως ήταν ατελείωτο. Δεν τελειώνει αυτό το βίντεο. Βγήκε έξω το σκυλί, έκανε μια βόλτα, ήρθε, ηρέμησε. Θα πω τις τελευταίες μου σκέψεις. Και θα το ξανανοίξουμε αυτό το θέμα. Δεν είναι η τελευταία φορά που μιλάμε γι' αυτό. Λοιπόν, αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Σημαίνει ότι κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου προκειμένου να εξηγιάνω τη ζωή μου. Αντιλαμβάνομαι ότι από τη στιγμή που έχω φύγει από την κακοποιητική σχέση, από τη στιγμή που έχω μεγαλώσει έξω από την κακοποιητική οικογένεια, grew out the abusive family, από τη στιγμή που πλέον ζω μόνος μου, είμαι σε μια ηλικία που μπορώ να... ορίζω μόνος μου τον εαυτό μου. Εδώ κάποιοι θα πείτε, με την οικονομική κρίση, μα μένουμε με τους γονείς μας. Μα, έχουμε κάνει πολλά βίντεο για αυτό το ζήτημα, ότι άμα ένας άνθρωπος θέλει να βρει διέξοδο και να φύγει από ένα κακοποιητικό σπιτικό στα 30 του, στα 40 του, στα 50 του, μπορεί. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε κάτω από αυτό το βίντεο. Όταν είμαι σε αυτή την ηλικία, μπορώ να αφήσω πίσω μου την κακοποίηση, όχι ως ανάμνηση, όχι ως κάτι άσχημο που μου έχει γίνει,
αλλά την αφήσω πίσω μου ως δικαιολογία, σαν δικαιολογία, για να συνεχίζω να επανατραυματίζω τον εαυτό μου με λανθασμένες επιλογές συντρόφων, με λανθασμένες επιλογές δράσης κλπ. Κλπ. Αν θυμάστε πριν 4-5 χρόνια, τότε που ήμασταν στις αρχές, στις απαρχές του καναλιού μας, τότε που ακόμη απλώς αναδημοσίευα βίντεο από συμμετοχές μου σε εκπομπές, είχαμε τότε τα βίντεο με τον Ανδρέα τον Δημητρόπουλο τον αγαπητό και υπήρχε ένα βίντεο στο οποίο μιλούσαμε για τους κλαμμένους και τους χειριστικούς ανθρώπους και πολλά άλλα τέτοια βίντεο που είχαν να κάνουν για τους κλαμμένους ανθρώπους. Ο ανθρώπους πολλή μέρα κλαίγονται, που λένε συνέχεια για τα προβλήματά τους, που λένε συνέχεια για τις μεγάλες τραγωδίες που τους έχουν βρει και οι οποίοι βρίσκουν ανάπαυση στο να λένε τα προβλήματά τους και εξαντλούνται στο να κλαίγω, να κλαίνε και να κλαίγονται και δεν αναλαμβάνουν δράση προκειμένου να βελτιώσουν τη ζωή τους. Πολλές φορές δικαιολογούμε τους θύτες μας γιατί υποσυνείδητα τεμπελιάζουμε να αναλάβουμε δράση για να διορθώσουμε τη ζωή μας. Η δράση έχουμε πει πολλές φορές πώς αναλαμβάνεται μέσω της ψυχοεκπαίδευσης, της ψυχοθεραπείας και του προσωπικού αγώνα. Αφήνω πίσω μου τους κακοποιητές μου με το να τους αναγνωρίσω ως κακοποιητές, όπως προσπάθησα να πω σε αυτό το βίντεο, με το να αντιληφθώ τη δική τους βλαπτική δράση, να αποκοπώ από την οποιαδήποτε συνέχιση αυτής της βλαπτικής δράσης και να εστιαστώ στο τι μπορώ να κάνω εγώ τώρα, σήμερα, προκειμένου να εξυγειάνω τη ζωή μου και να σταματήσω να κάνω συμπεριφορές, δράσεις και πράξεις που βλάπτουν και εμένα και τους ανθρώπους που επηρεάζονται από μένα, όπως μπορεί να είναι τα παιδιά μου ή το περιβάλλον μου, και δεν δίνω συγχωροχάρτη σε οποιονδήποτε έχει κακοποιήσει την παιδική μου ψυχή ή την ενήλικη μου ψυχή. Δεν ξεπλένουμε τους δράστες. Αυτό φάνηκε έτσι πολύ ξεκάθαρα αυτές τις μέρες με κάποια βίντεο που κάναμε σχετικά με το ζήτημα που απασχολεί πολύ την επικαιρότητα, την κακοποίηση των ανήλικων παιδιών, όπου κάποιοι βγήκαν οπουδήποτε, όχι μόνο στο κανάλι μας, και είπαν κάποια έτσι κατανοητικά λόγια, συμπονετικά λόγια για τους ανθρώπους οι οποίοι κακοποίησαν ανήλικα παιδιά. Όχι. Σε καμία περίπτωση η βία δεν είναι αποδεκτή και δεν είναι συγχωρητέα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δικαιολογημένο το να προκαλείς ζημιά ψυχική και σωματική και οποιασδήποτε άλλης φύσεως πάνω σε έναν άλλον άνθρωπο, να μην αναλαμβάνεις την ευθύνη γι' αυτό και να τον βγάζεις και τρελό από πάνω ότι είναι υπερευαίσθητος και ότι έχει πρόβλημα και ότι από μικρός έτσι ήταν και ήταν αντιδραστικός και ήταν πολυλογάς και πολυλογού κλπ. Προσέξτε πάρα πολύ. Γιατί έχουμε αυτή την τάση εμείς οι Έλληνες να έχουμε τη δεμένη ελληνική οικογένεια και να θεωρούμε μέγα σφάλμα να αποφεύγουμε να συναντιόμαστε με τους κακοποιητές μας και επιβάλλουμε στον εαυτό μας γιορτές, καλοκαίρια, σε επαιτίους και λοιπά, να βρισκόμαστε στο περιβάλλον στο οποίο αρχικά κακοποιηθήκαμε και να πάμε να μας πάρουν άλλη μια γύρα από πάνω. Δεν δικαιολογούμε τους κακοποιητές μας και υπάρχει η αδιόρατη κακοποίηση. Σας ξαναδείχνω αυτό το βιβλίο της Avery Neal που μιλάει για την αδιόρατη κακοποίηση στις σχέσεις, το βιβλίο με τίτλο «Αφού είναι υπέροχος εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη», το οποίο αυτή την περίοδο διαβάζουμε στην συμμετοχή, αλλά μπορείτε να το βρείτε, να το αγοράσετε, είναι από τις εκδόσεις Αρμός και να το διαβάσετε. Υπάρχει και στα αγγλικά, γιατί στα αγγλικά αρχικά το βιβλίο αυτό και μετά μεταφράστηκε στα ελληνικά. Υπάρχει πολύ αδιόρατη κακοποίηση, υπάρχει πολύ nagging ανάμεσα σε σχέσεις οικογενειακές, φιλικές, επαγγελματικές και ερωτικές. Χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να παρατηρούμε τα συναισθήματα μας. Όταν συναντιόμαστε με κάποιους ανθρώπους, όταν μιλάμε στο τηλέφωνο με κάποιους ανθρώπους, ακόμη και όταν ανταλλάζουμε μηνύματα με κάποιους ανθρώπους, χαλιόμαστε. Πέφτει η αυτοεκτίμησή μας. Νιώθουμε άσχημα. Νιώθουμε μικροί και άχρηστοι, γιατί οι άνθρωποι αυτοί αδιόρατα μας ειρωνεύονται, μας δίνουν μια αρνητική εικόνα για τον εαυτό μας και μας βλάπτουν ψυχικά. Προσοχή πολύ. Γι' αυτό λέμε εδώ στο κανάλι block and delete, block and delete, block and delete.
Υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Δεν θα μείνουμε μόνοι αν κόψουμε τους δεσμούς μας με τους ανθρώπους που μας κακοποιούν. Δεν τους δικαιολογούμε. Όπως είπα και προηγουμένως σε αυτό το πολυτάραχο βίντεο που δεν ξέρω πόσες λήψεις πήρε για να γυριστεί, όπως είπα και προηγουμένως, μπορεί να τους συγχωρέσουμε από μέσα μας, να πούμε αφήνω πίσω μου αυτόν τον άνθρωπο, αφήνω πίσω μου όσα κακά μου είπε, αφήνω πίσω μου όσα κακά μου έκανε, αλλά δεν τον δικαιολογώ. Δεν λέω ότι καλά έκανε αυτός ο άνθρωπος που με απάντησε για παράδειγμα, ή ότι καλά έκανε αυτός ο άνθρωπος που με χτύπησε, ή ότι καλά έκανε αυτός ο άνθρωπος που με βίασε. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει κανένα δικαιολογητικό για τη χρήση βίας από έναν άνθρωπο προς έναν άλλον άνθρωπο, από ένα πλάσμα προς ένα άλλο πλάσμα. Προσπαθούμε να εξηγιάνουμε τη ζωή μας. Προσπαθούμε να εξηγιάνουμε τις σχέσεις μας. Προσπαθούμε να κρατήσουμε στη ζωή μας όλα εκείνα που μας κάνουν άνθρωπους και να πετάξουμε έξω από το παράθυρο, να κλείσουμε έξω από την πόρτα, να πετάξουμε από την ταράτσα, δεν ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε μας χαλάει. Οτιδήποτε μας πληγώνει, μας τραυματίζει και μας αποδιοργανώνει. Σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Πολύ ενδιαφέρον βίντεο, δείτε το ξανά και ξανά. Το βίντεο που έχει γίνει πρόσφατα με τίτλο «Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της διαταραχής μετατραυματικού στρες και της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες». Άμα τα ενώσετε αυτό το βίντεο με αυτό που βλέπουμε σήμερα, άμα συνδέσετε το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που υποφέρει από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με τοξικότητα και ιδιαιτέρως κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με τους θύτες του από το παρελθόν αποδιοργανώνεται ψυχικά και συναισθηματικά και χαλιέται για μέρες ή και για εβδομάδες, θα καταλάβετε τότε πόσο σημαντικό πράγμα είναι να προστατεύουμε τον πολύτιμο εαυτό μας από τους ανθρώπους που μας αναστατώνουν. Θα τελειώσω αυτό το βίντεο λέγοντας κάτι πολύ ενθαρρυντικό. Οι επόμενες γενιές είναι καλύτερες από εμάς. Οι επόμενες γενιές εντοπίζουν πιο εύκολα την τοξικότητα από εμάς και την αποφεύγουν. Ο κόσμος μας γίνεται καλύτερος. Όσο ψυχοεκπαιδευόμαστε και ψυχοθεραπευόμαστε, δίνουμε την ευκαιρία και στα παιδιά μας και στις μελλοντικές γενιές και στα παιδιά όλου του κόσμου να ζουν σε υγιέστερο ψυχικά και συναισθηματικά περιβάλλον. Μακάρι να τα καταφέρουμε μια μέρα να εξοραίσουμε και να εξηγιάνουμε όλη τη γη.